Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στην Αλκυονίδα. Είναι μια από τις πολλές βιβλιοπαρουσιάσεις που κάνουμε, όπου προσπαθούμε να τις συνδυάσουμε και με κινηματογραφικές ταινίες. Κινηματογραφικές ταινίες που σημάδεψαν τους Έλληνες συνεφίλ και που πιστεύουμε ότι μπορούν να αποτελέσουν μια ολοκληρωμένη πρόταση. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά να μπορούμε να παρουσιάσουμε τον αγαπημένο μας Μπελατέρ και την ταινία του, όπου μέσω από την ταινία του, Ερμονής του Βαχμαέστερ, γνωρίζαμε αυτόν τον σπουδαίο συγγραφέα, όπου οι εκδόσεις πόλης έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα δύο βιβλία του. Πέρυσι, συγκυριακά, ακριβώς περίπου την ίδια εποχή, είχαμε παρουσιάσει το πρώτο. Φέτος παρουσιάζουμε το δεύτερο. Μαζί μας θα μιλήσουν για τα βιβλία και την ταινία ο Χρήστος Μίτσης από το περιοδικό Αθηνόραμα, ο Ίκαρος ο Παπασάκης συγγραφέας και ο Θεόδωρος Γρηγοριάδης επίσης συγγραφέας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Ιωάννα Βραμίδου που κάνει τη μετάφραση της ταινίας και που είναι εξαιρετική, όπως και το προηγούμενο βιβλίο. Όσοι το διαβάσετε θα καταλάβετε γιατί κατάφερε και έκανε μια σπουδαία δουλειά και απέδωσε στα ελληνικά εξαιρετικά αυτόν τον σπουδαίο συγγραφέα. Εγώ δεν θέλω να σας φάω πολύ τον χρόνο. Έχουμε απλώς τη χαρά να είμαστε διανομής του Μπελατέρ στην Ελλάδα. Τον φέραμε δύο φορές, παρουσιάσαμε όλο το έργο. Μας έχει υποσχεθεί ότι φέτος το 2017 θα ξανάρθει να γνωριστεί και με άλλους φίλους που απέκτησε αυτό το διάστημα και να ξαναπαρουσιάσουμε ολόκληρο το έργο του. Και αν είμαστε τυχεροί, σε συνεργασία ίσως και με τις εκδόσεις πόλης, να φέρουμε και τον συγγραφέα. Το πρόγραμμα λοιπόν είναι να μιλήσουν οι δύο συγγραφείς και ο Χρήστος για την ταινία και για το βιβλίο, να κάνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα και μετά να ξεκινήσουμε να δείξουμε την ταινία σε όποιους θέλουν να την παρακολουθήσουν. Δίνουμε λοιπόν το λόγο στον Θεόδωρο Γρηγοριάδη. Ακούγομαι έτσι. Καλησπέρα. Λιγότερο από 10 λεπτά θα μιλήσω, μόνο για το βιβλίο. Η μελαγχολία της αντίστασης, λοιπόν, σε μετάφραση της Ιωάννας Αβραμίδου, είναι ένα πολύπλοκο πολιτικό και λογοτεχνικά απαιτητικό μυθιστόρημα και ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα. Το μυθιστόρημα είναι χωρισμένο σε τρεις ενότητες. Η πρώτη, κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, εισαγωγή. Η δεύτερη, οι αρμονίες Werkmeister, ανάπτυξη. Και η τρίτη, Sermo Super Sepulchrum, αποδόμηση. Από το δεύτερο μέρος αντλεί η ταινία το σεναριακό υλικό της. Η κυρία Έστερ, μια αρρωστημένη φασίζουσα κυρία, ενώ βάδιζε στη λεωφόρο Βενχάιμ, μιας μικρής ουγγρικής πόλης, σκεφτόταν ικανοποιημένη πως η μη αναστρέψιμη διαδικασία καταστροφής, χάους και διάλυσης προχωρούσε κανονικά, σύμφωνα με τους δικούς της απαραβίαστους νόμους και μέρα με τη μέρα έσφυγε ο κλοιός. Στο χάος λοιπόν και στη διάλυση συνηγορούσαν και άλλα φαινόμενα εξωτερικά. Κακή ιονή που δεν ήταν παρά το ακατέργαστο υλικό μιας νέας τάξης πραγμάτων, στην οποία τάξη εκείνη θα είχε περίοπτη θέση στην αναμόρφωση της κοινωνικής και πολιτικής συνείδησης. Οι γεγονότα και οι δυσιδαιμονίες οδηγούν σε μια αποκάλυψη που κορυφώνεται με την άφιξη ενός παράξενου τσίρκου, με τη βαλσαμωμένη φάλαινα, στημένο στη μέση της πλατείας, σαν ένα ανεξήγητο έργο τέχνης, αλλά και ιονός της επικείμενης αναταραχής. Άνθρωποι και ποντίκια, η γη και ο υπόκοσμος μοιάζουν να περιμένουν μια τρομακτική αλλαγή. Με φόντο ένα μουντό τοπίο, το πλήθος ανυπόμονο και επιφυλακτικό βυθισμένο στη σιωπή, καθώς την πόλη εισβάλλει μια ομάδα ταραξιών που αποδιοργανώνουν ό,τι έχει απομείνει στη θλίψη της, καίγοντας το σινεμά, γκρεμίζοντας ανέτεια στο διάβα τους, κακοποιώντας τους ανήμπορους. Απόσπασμα. Πήρε μια βαθιά εισπνοή καθαρού αέρα, σήκωσε τα μάτια προς τον καταθλιπτικό ουρανό των γκρίζων σύννεφων και σκέφτηκε πως δεν υπάρχει τίποτε πιο συναρπαστικό από αυτά τα χειμωνιάτικα πρωινά, τα αρενοπά, τα ανελαίητα που αναγκάζαν τους αδύναμους να μένουν αμπαρωμένους άναντρα στο σπίτι, ενώ άφηναν εκείνους που είναι φτιαγμένοι για τη ζωή να προχωρούν. Αν υπήρχε κάτι που αγαπούσε πάνω απ' όλα, ήταν αυτό. Η άκαμπτη γη κάτω από τον πάγο, το τσουχτερό κρύο, η αλίγιστη πυκνότητα των σύννεφων που σαν τείχος αποθούσαν ψυχρά τα βλέμματα που είχαν την τάση να ονειροπολούν και εμπόδιζαν την όραση, να θαμπώνεται από τις φρούδες προοπτικές της απαραντοσύνης του ουρανού. Σελίδα 80. Είναι η πιο μικρή παράγραφος που μπόρεσα να απομονώσω. Ανάμεσα σε ανθρώπους και υπανθρώπους κυκλοφορεί ο Βάλουσκα, ο ταχυδρόμος, ο τρελός της πόλης, ο ταπεινός οραματιστής που αφουγκράζεται τα αστέρια, που αδιαφορεί για εφήμερους τρόμους, που βλέποντας την φάλαινα, διαβάζω, χαμήλωσε το κεφάλι, δηλαδή σήκωσε με το δικό του τρόπο τα μάτια του προς τον ουρανό
ευτυχής που διαπίστωνε πως όλα τα υπάρχοντα ήταν συνδεδεμένα μεταξύ τους με δεσμούς αδελφικούς, όπως επίσης και όλα τα δεδομένα μιας ενιαίας σκέψης, και έδινε την εντύπωση πως πετούσε ανάμεσα στα εμφανώς ερημωμένα σπίτια της οδού Γέφυρας. Σελίδα 122. Και αυτή την αρμονία των ουρανών θα την απολαύσουμε στην ταινία στη σκηνή της ταβέρνας, σε μια υγιεινή αναπαράσταση των μεθυσμένων θαυμώνων. Ο Βάλουσκα φέρνει σε αμηχανία την αυταρχική κυρία Έστερ, την κολλητή του αστυνόμου. Ο άντρας της Έστερ, έγκλειστο στο σπίτι, αρνείται να καταγράψει την διαταραγμένη κοινωνία, προσπαθώντας να κουρδίσει το πιάνο του στις παλιές αρμονίες του Βέρκμαϊστα, για να απαλλαγεί από τον θόρυβο του περιβάλλοντος κόσμου, για να επανασυντονιστεί. Αυτού η αντίσταση είναι η μουσική, μια αρμονία όμως που τον κατατρομάζει όταν θα καταφέρει τελικά να την παίξει στο πιάνο. Ο κύριος Έστερ τελικά θα παραιτηθεί από κάθε προσφυγή στη λογική, προσπαθώντας να κλείσει το παράθυρό του από τον κόσμο σε μια σκηνή ποταμός, να καρφώνει σαν ίδια στο άνοιγμα, μια αντίσταση εντελώς αποκεντρωτική. Όμως και ο Βάλουσκα βυθίζεται σε μια υπαρξιακή έκσταση. Η κυρία Έστερ επωφελείται, αφού η αταξία θα επιφέρει στην πόλη μια νέα τάξη, ενός πιο ολοκληρωτικού συστήματος, με την εισβολή των τάγκ στην πλατεία έπειτα από 14 μέρες ανεξήγητης αναρχίας. Και οι τρομοκράτες, άλογοι και ανελαίτοι, έχουν εξαντλήσει πια όλες τις καταστροφικές τους ορμές και αντιλαμβάνονται ότι η φωνική τους αποστολή έφτασε στο τέρμα. Η νέα αστυνομική τάξη ακριβώς αυτό περίμενε. Το χρήσιμο πέρασμά τους. Ο Βάλουσκα, ο μοναδικός αντιστασιακός, θα καταλήξει σε ψυχιατρικό ίδρυμα ως κινηματίας, ενώ η μάνα του και αντίπαλος της Έστερ, η κυρία Φλάουμ, με την οποία ανοίγει το μυθιστόρημα πάνω σε ένα τρένο, θα κυδευτεί ως μια ηρωίδα. Οι χαρακτήρες του μυθιστορήματος βιώνουν τις αλλαγές μέσα τους και έξω από αυτούς με ένα βίαιο τρόπο, ίσα να επιδέχονται μια επιφύτηση πέρα από το καλό και το κακό. Μια αποκάλυψη εκκρεμεί στο τέλος της σκέψης τους, στο τέλος της μακροσκελούς παραγράφου που ποτέ δεν αποκαλύπτεται παρά την ένταση και την έβρεση που κορυφώνεται. Κεντρικός αφηγητής είναι η ροή της συνείδησής τους. Ο κάθε χαρακτήρας εστιάζει με τη δική του ματιά. Κάτοικοι, τρομοκράτες, ακόμη και οι απρόσωποι αποδομητικοί παράγοντες στο φινάλε του βιβλίου, όπου περιγράφεται με εργαστηριακή ακρίβεια η βιολογική αποσύνθεση ενός νεκρού σώματος, η απονεκρωμένη συνείδηση της έμβιας κοινωνίας. Τι απομένει? Μια μικρής έκτασης εξέγερση, μια δικαιολόγητη εισβολή, η επιβαλλόμενη τάξη με φόντο μια πόλη τη δεκαετία του 80 στην Ουγγαρία. Η συμβολική αναφορά στο πρόσφατο ιστορικό παρελθόν της χώρας θα ήταν επιπόλαιος συσχετισμός, αλλά δεν μπορείς να την παρακάμψεις, αφού το μυθιστόρημα εκδόθηκε το 1989. Ας αναλογιστούμε ως ταυτόχρονα την προβολή του στη σημερινή Ουγγαρία των εθνικιστικών αναταραχών, χωρίς να υπολείπονται άλλες ευρωπαϊκές και υπερατλαντικές δυνάμεις. Το μυθιστόρημα του Λάσλο Κρασνοχορκάη είναι ένα κοινωνικό μυθιστόρημα, μια μαύρη κωμωδία, ασπρόμαυρα μεταφερμένη στον κινηματογράφο από τον Μπέλα Τάρ. Τονίστηκε ότι το βιβλίο παραπέμπει στον Μέλβιλ λόγω της φάλαινας που εμφανίζεται ανεξήγητα και έτσι παραμένει, ότι είναι ένας δούριος ύφος του αλόκοτου και του λογοτεχνικού, αλλά θα προσθέταμε και λόγω μιας λοξής αφηγηματικής επικότητας που ενδυναμώνεται σταδιακά. Θυμίζει σκηνικά του Κάφκα, αλλά χωρίς την απροσδιοριστία του. Έχει την ασυδοσία και το καταλόγιστο των ηρώων του Μπένχαρτ. Είναι ο Μπέκετ, αλλά σε μεγέθυνση και με μεγαλύτερη πολιτική εμβέλεια. Η Φάλαινα τελικά είναι η ίδια ανερμήνευτη ιδέα του μυθιστορήματος του ίδιου. Θα πρόσθετα ότι θυμίζει και τους δαιμονισμένους του Δοστογεύσκη στη μικρή ρωσική πόλη, τους παράφορους μηδενιστές στη ματαιότητα της εξέγερσής τους. Ακόμη και τους στερεοτυπικούς χαρακτήρες, νομάρχης, αστυνόμος, εκεί θα τους βρεις, όπως και στην ατμόσφαιρα του κωμικοτραγικού και του μαύρου εφιάλτη. Τελειώνω. Το μυθιστόρημα του Κρασναχορκάη είναι ένα απόλυτα λογοτεχνικό κείμενο και κάθε ξαναδιάβασμα το απογειώνει. Οι χαρακτήρες και η ιστορία παλεύουν να δομήσουν μια ρεαλιστική ιστορία, ενώ δίνεται η εντύπωση ότι την αποδομούν. Είναι ένα απολαυστικό ανάγνωσμα, γιατί είναι ένα μυθιστόρημα που σκέφτεται, παρασύροντας σαγηνευτικά και τον αναγνώστη στον αλόκοτο κόσμο του, που δεν είναι παρά και ο δικός του. Ευχαριστώ. Πριν δώσουμε το λόγο στον Χρήστο Δομίτσα από το Εθνόρωμα, έχουμε μια περιέργεια. Πόσοι από εσάς έχουν δει την ταινία στον κινηματογράφο? Εκτός από κινηματογράφο, σε DVD ή καβαλού. Και πόσοι έχουν διαβάσει το βιβλίο? Ωραία. Λοιπόν, από το συγγραφέα πάμε λοιπόν στον κριτικό κινηματογράφο. Καλησπέρα και από μένα.
Εγώ, αν και για μένα υπήρχε, το πρώτο διάβασα το Πόλεμος και Πόλεμος, μόλις εκδόθηκε, ήταν μια αποκάλυψη. Δηλαδή, είναι από τα βιβλία που τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια δεν έχω διαβάσει κάτι τόσο σπουδαίο, μου είχε κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Παρ' όλα αυτά, θα πω δύο λόγια για τον, δεν ξέρω, τον Μπελατάρ, φαντάζομαι τον ξέρουν σχεδόν περισσότεροι από εμάς. Αλλά για αυτούς που θα δουν τουλάχιστον για πρώτη φορά την ταινία, να πούμε πολύ χοντρικά ότι ο Μπελαντάρ, αν και θεωρείται πια όσο περνάει ο καιρός όλο και από τους σπουδαιότερους κινηματογραφιστές ζωντανούς αυτή τη στιγμή και που έχουν επηρεάσει πάρα πολύ την εξέλιξη της κινηματογραφικής γλώσσας, στην πραγματικότητα θα έλεγα δεν εκτιμήθηκε αναλόγως τη στιγμή που έφτιαχνε τις ταινίες του. Κοίταξα ένα λεξικό που έχει βγάλει ο Βαλούκος, που υπάρχει το 2000 που εκδόθηκε στην Ελλάδα, που είναι πάρα πολύ καλό. Έχει γύρω στους 500 σκηνοθέτες μέσα, μην έχει και παραπάνω, του παγκόσμιου σινεμά, και ο Μπελατάρ δεν υπάρχει. Κοίταξε επίσης πόσες ταινίες που έχουν πάει στα μεγάλα φεστιβάλ στο διαγωνιστικό τμήμα. Μόνο οι δύο τελευταίες, ο Άνθρωπος του Λονδίνου και το Άλογο του Τωρίνο. Όλες οι άλλες περάσαν είτε εκτός συναγωνισμού είτε σε παράλληλα τμήματα. Και βέβαια και οι δύο αυτές δεν έχουν πάρει ούτε Χρυσό Φοίνικα, ούτε Χρυσή Άρκτο. Η Χρυσό Λιοντάρι. Θέλω να πω λοιπόν ότι ενώ εκτιμάται πάρα πολύ, ο Μπελατάρ πέταξε λίγο κάτω από τα ραντάρ της, και της κριτικής ακόμα, αλλά όλου του φεστιβαλικού κυκλώματος. Και χοντρικά άρχισε να γίνεται γνωστός, απογειώθηκε όταν άρχισε να συνεργάζεται με τον Κρασναχορκάι. Να πω έτσι πολύ πρόχειρο ότι ξεκίνησε το 79 η πρώτη ταινία, η Οικογενειακή Φωλιά. Όσοι έχουν δει στο σινεμά, όσοι έχουν προλάβει να το δουν, οι περισσότεροι θα ήταν στη Θεσσαλονίκη, η οποία το 2000 νομίζω, το έκανε ένα καταπληκτικό αφιέρωμα. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία έκδοση για τον Μπελατάρ. Και ήταν από τα πρώτα φεστιβάλ στον κόσμο που κάνανε τέτοιο αφιέρωμα στον Μπελατάρ. Θέλω να πω λοιπόν ότι ξεκίνησε το 79, έκανε τρεις ταινίες, οι οποίες είναι έντονα επηρεασμένες από τον Μπέρκμαν, είναι έντονα επηρεασμένες επειδή έχουν να κάνουν με την οικογένεια. Με το σινεμά Verité, με την ουγγρική παράδοση του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, με ένα πολύ δικό του τρόπο βέβαια, όλες σας προμαύρες. Είναι ο Outsider, η Οικογενειακή Φωλιά το 79, ο Outsider το 80, Προκατασκευασμένες Σχέσεις το 82. Μετά κάνει το Φθινοπωρινό Αλμανάκ το 84 και παράλληλα κάνει και ένα Macbeth για την τηλεόραση που έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι μόνο δύο πλάνα, δύο μονοπλάνα. Αυτό είναι το μόνο, ναι, και αυτή είναι ακριβώς η μόνη του δουλειά που είναι έγχρωμη, πολύ σωστά. Είναι δύο μονοπλάνα, πολύ ενδιαφέρον πράγμα. Και το 1988 φτιάχνει το Κολαστήριο, το οποίο είναι και η πρώτη ταινία που δηλαδή, την έχουμε δει εδώ στην Ελλάδα, έχει έρθει σε κανονική διανομή, πολύ αργότερα βέβαια. Και είναι η πρώτη του συνεργασία με τον Κρασναχορκάι, όπου είναι πρωτότυπο σενάριο. Δουλέψαν μαζί οι δυο τους και γράψαν το Κολαστήριο. Το 1994 κάνει το Σαντάν Τάγκο, που είναι μια ευληματική ταινία για την ιστορία του παγκόσμιου σινεμά, ίσως και η καλύτερη ταινία, κρατάει 7,5 ώρες. 7 ώρες και 40 λεπτά. Και έχει πάρα πολλές ομοιότητες με τις αρμονίες του Βερκμάιστερ που ακολουθούν το 2000. Και το Σαντάν Τάγκο και οι αρμονίες του Βερκμάιστερ είναι μυθιστορήματα του Κρασναχορκάι. Θα σας διαβάσω και δύο πράγματα που λέει ο ίδιος για το πώς συνεργάστηκε μαζί του για να φτιάξει, γιατί ήταν διαφορετικός ο τρόπος που δουλέψαν στο Κολαστήριο, στο Σαντάν Τάγκο και στις αρμονίες του Βερκμάιστερ. Και συνεχίζουν να δουλεύουν μαζί, διασκευάζοντας σημενών στον άνθρωπο από το Λονδίνο το 2007, που κατά τη γνώμη μου είναι ίσως η μόνη αδύναμη στιγμή σε όλη τη φιλμογραφία του Μπελατάρ. Νομίζω δεν βγήκε ακριβώς αυτό που ήθελε. Για να τελειώσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον, και ελπίζω να συνεχίσει να ξανακάνει ταινία, το 2011 με το Άλογο του Τωρίνου, το οποίο και αυτό το έχουμε δει στο σινεμά. Οι δύο κόσμοι αυτοί, νομίζω ότι ο Κρασναχορκάι έχει επηρεάσει πάρα πολύ τον Μπελατάρ, δηλαδή τον έχει αλλάξει παρόλο που ο ίδιος δεν το δέχεται. Δηλαδή δεν δέχεται ότι υπάρχει μια έντονη αλλαγή στο έργο του, το κινηματογραφικό. Βλέπουμε όμως ότι αυτό που ξεκίνησε ως κοινωνική ματιά, ως μια έρευνα της ψυχολογίας των ηρώων, πάντα δεμένη με μια κοινωνία καταπιεστική, με θεσμούς όπως είναι η οικογένεια, όπως είναι ο γάμος, οι οποίες διαλύονται. Έτσι ξεκίνησε ο Μπελατάρ, αυτή ήταν η ματιά του πάνω στον κόσμο. Με το που συνάντησε τον Κρασναχορκάι έγινε πολύ πιο οντολογικός, πολύ πιο βαθύς, πολύ πιο πικρός, πολύ πιο υπαρξιακός. Όλα αυτά που είπε και ο κ. Γρηγοριάδης πριν, αυτή η συγγραφή υπάρχουν μέσα και στις ταινίες του Μπελατάρ. Υπάρχει πάρα πολύ κλασικό σινεμά, δηλαδή ο Γκοντάρ, ας πούμε, που τον λατρεύει ο Μπελατάρ.
υπάρχει ο Μουρνάου, υπάρχει ο Ιζεστάιν, υπάρχει ο Ντράγερ, ας πούμε, που επίσης του αρέσει πάρα πολύ. Του αρέσει πάρα πολύ το παλιό κλασικό ασπρόμαυρο σινεμά, ο Μπέρκμαν. Και νομίζω ότι είναι ένας από τους τελευταίους, τον έχουν αποκαλέσει άθεο Ταρκόφσκι. Μοιάζει πάρα πολύ και στην προβληματική, χωρίς να έχει αυτό το μεταφυσικό της πίστης. Και είναι πολύ πιο πεσιμιστής, βέβαια. Να μην σας κουράσω, αλλά θέλω να πω απλώς δύο λόγια που έχει πει ο ίδιος ο Μπελατάρου. Νομίζω ότι είναι πιο ενδιαφέροντα, θα λέω εγώ. Για τον τρόπο που δούλεψε με τον Κρασναχορκάι, μιας και είναι και το θέμα του βιβλίου εδώ, που λέει ότι στην πρώτη μας ταινία, το Κολαστήριο, είναι βασισμένη σε μια δική μου ιδέα. Ορμόμενοι από αυτή την ιδέα, γράψαμε μαζί το σενάριο. Και σε αυτή την περίπτωση, όμως, είχα ήδη ξεκάθαρες ιδέες σε ό,τι αφορούσε τους χώρους και στους ερμηνευτές των διαφόρων ρόλων. Στην ουσία, δηλαδή, δεν είχαμε παρά να κόψουμε κάτι στα μέτρα ενός συγκεκριμένου χαρακτήρα, έτσι όπως προσαρμόσαμε λίγο πολύ τα γυρίσματα σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Κατά κανόνα, το γράψιμο σενάριο είναι μια δουλειά που δεν απαιτεί πολύ χρόνο. Στο Σάταν Τάγκο, όμως, συνέβη το αντίθετο. Μου φαίνεται πως σε αυτή την περίπτωση δεν γράψαμε ένα σενάριο, αλλά στην πραγματικότητα μόνο διαλόγους. Είχα πάντα στην τσέπη μου το μυθιστόρημα και το αποστήθιζα. Πέρασα δύο χρόνια, το οποίο ήταν όλα σε μια παρασκευαστική φάση, αποκλειστικά ψάχνοντας την αλήθεια που περιέκλειε το μυθιστόρημα. Γύρισα όλες τις πεδιάδες της Ουγγαρίας, γνωρίζω κάθε λεπτομέρεια, κάθε σπίτι. Ενώ όταν μιλάει για τις αρμονίες του Βεκμάιστερ, λέει ότι πάλι δουλέψανε πολύ διαφορετικά. Πήρανε το μυθιστόρημα, το διαλύσανε τελείως, δεν κράτησαν σχεδόν τίποτα και το ξαναφτιάξανε από την αρχή, αναζητώντας τον πυρήνα του, αναζητώντας την ιδέα του. Να πω επίσης εδώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μοντέρνοι σκηνοθέτες που το λατρεύουν τον Μπελατάρ, από τον Τζάρμους μέχρι τον Γκας Βαν Σαντ, ο οποίος γύρισε τον Τζέρι έχοντας στο νου του μόνο τον Μπελατάρ, είπε μόνο βλέποντας τις αρμονίες του Βεκμάιστερ μπορούσα να κάνω αυτή την ταινία. Και έχω την εντύπωση ότι με το πέρασμα του χρόνου νομίζω ότι θα αναγνωριστεί ότι, δεν ξέρω αν θα κάνει άλλη ταινία, αλλά νομίζω ότι θα είναι ένας από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες που θα μείνουν στην ιστορία του σύγχρονου μεταπολεμικού σινεμά, γιατί μπορεί και μιλάει τόσο πολύ, τόσο πολύ βαθιά για την ανθρώπινη φύση και τα ανθρώπινα ερωτήματα, ο Μπελατάρ, μαζί του και ο Χορκάι φυσικά, έχοντας πάντα, συντεριάζοντας τα πιο ατέριαστα πράγματα που υπάρχουν, δηλαδή το άσχημο και το όμορφο, το εικαστικό και το ρεαλισμό τον άσχημο, τα πιο ταπεινά ανθρώπινα συναισθήματα και τα πιο βαθιά, τα πιο ιερά, τη μικρή ιστορία των πιο ασήμαντων ανθρώπων μέχρι τη μεγάλη ιστορία ολόκληρη του κόσμου και τελικά την παράδοση του σινεμά, την κινηματογραφική ιστορία με το κινηματογραφικό μέλλον. Τη γλώσσα δηλαδή που πραγματικά ανοίξει στο μέλλον και νομίζω θα εκτιμηθεί αργότερα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που είπε ο Χρήστος ήταν ένα γενικό πρόβλημα και στη διανομή των ταινιών του Μπέλα στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα βέβαια. Οι ταινίες ενώ υπήρχαν αγορασμένες από την New Star πολλά χρόνια πριν, υπήρχαν κινηματογράφοι που δεν τους προβάλλανε. Τους προτείναμε αυτή η ταινία, τους τη δείχναμε και λέγε «Μα δεν μπορώ να το παίξω». «Μα ποιος είναι αυτός, ποιος το ξέρει». Και ευτυχώς άσκησε να σπάζει λίγο με το που εμφανίστηκαν οι αρμονίες. Και αμέσως μετά που κάναμε το αφιέρωμα το συνολικό σε αυτόν και τον φέραμε και στην Ελλάδα και πέσαμε όλες τις ταινίες του. Μάλιστα για να καταφέρουμε να πετύχουμε τότε να παιχτεί η ταινία όπως ήθελε, έπρεπε να φέρουμε το Σάταν Τάγκο με κόπιες. Υπήρχαν δύο κόπιες, 7,5 ώρες πιστεύω να καταλαβαίνετε τι εννοώ κόπιες και πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα. Υπήρχαν δύο κόπιες, η μία στην Αμερική, αν θυμάμαι καλά, Πενσιλβάνια, δεν θυμάμαι ακριβώς το μέρος, όπου έπρεπε να μας δοθεί η άδεια να έρθουν και να γυρίσουν πίσω. Όπου ξέχω από όλα τα άλλα προβλήματα που είχαμε, το τελωνείο δεν μπορούσε να καταλάβει ότι η ταινία δεν έρχεται για να μείνει, αλλά να φύγει, και έπρεπε να πληρώσουμε γύρω στα 7.000 ευρώ εκτελονισμό αυτής της κόπιας, που ήταν μόνο για μία προβολή, για μία μέρα, και να μας γυρίσουν τα λεφτά μας πίσω σε κανένα χρόνο, αφού μας κάνουν και φορολογικό έλεγχο και ξέρω τι άλλο. Για να καταλάβετε τώρα για πόσο δύσκολο είναι να φτάσει ο Μπελατάρ, ξέχω όλα τα άλλα προβλήματα. Ένας από τους λόγους λοιπόν που τολμήσαμε να ανοίξουμε δικό μας κινηματογράφο, την Αλκιονίδη και το στούντιο, είναι για να μπορούμε να προβάλλουμε τέτοιες ταινίες. Γι' αυτό και οι υπόλοιπες ταινίες που δεν έχουν παιχτεί τον Μπελατάρ, οι 5 δηλαδή, θα παιχτούν φέτος και του χρόνου σε κανονική διανομή εδώ.
Ελπίζω να το κάνουμε αμέσως μετά την επίσκεψη του Μπέλα, που εξαρτάται από αυτόν πότε θα έρθει. Σεπτέμβριο μας έχει πει, θα το παλέψουμε. Πιστεύω θα το μάθετε. Δίνουμε το λόγο τώρα στον Ίκαρο, ο οποίος είναι από τους φαν. Όλοι μας. Καλησπέρα. Δύο λόγια και θα μπω στο βιβλίο, ότι οφείλουμε την παγκόσμια αναγνώριση του Μπέλατάρ σε μια εκπληκτική προσωπικότητα, μια θαυμάσια γυναίκα, τη Σούζαν Σόντακ, η οποία, όπως και με την περίπτωση του Ζίμπερμπερ και ενός άλλου περίεργου σκηνοθέτη, κατάφερε να επιβάλλει την ανάγνωση αυτών των ταινιών σε ένα ευρύτατο κοινό. Η Σούζαν Σόντακ ουσιαστικά καθιερώνει τον Μπέλατάρ. Όταν είδε το Σάταν Τάγκο, ενθουσιάστηκε και έγραψε ένα λαμπρό κείμενο για αυτή την ταινία. Ένα ανεκδοτολογικό στοιχείο είναι ότι όταν παίχτηκε το Σάταν Τάγκο, που να πούμε ότι η μουσική είναι του Μίχαηλ Βιχ, ενός εκπληκτικού Ούγγρου μουσικού, αποτελούν μια τετράδα, και μάλιστα ο Μπέλατάρ γράφει ότι η ταινία μας, ή λέει η ταινία μας, δεν λέει η ταινία μου, γιατί είναι και η Αγνιές η γυναίκα του, η οποία κάνει το μοντάζ. Είναι ο Μίχαηλ Βιχ, ο οποίος παίζει στο Σάταν Τάγκο τον Ιερεμία, ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, και έχει γράψει τη μουσική για όλες τις ταινίες του Μπέλατάρ, από, νομίζω, από τις αρμονίες του Βερκμάιστερ και μετά, Μίχαηλ Βιχ, και στο κολαστήριο, στο Damnation, σωστά. Και ο Λάζλο Κράσαν Χορχάι, ο σεναριογράφος, για τα κάνουν μαζί, και ο ίδιος ο Μπέλα, που ο Μπέλατάρ που αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία. Σούζαν Σόντα, λοιπόν, απογειώνει πραγματικά τον Μπέλατάρ και τον επιβάλλει. Να διαφωνήσω λίγο με τον εκλεκτό Χρήστο όσον αφορά στην απεσιοδοξία του Μπέλατάρ. Κατ' εμέ δεν είναι απεσιόδοξος κάποιος ο οποίος παράγει διαρκώς έργα τέτοιας πνοής, και κυρίως κάποιος ο οποίος επιμένει στην βαθύτατα ανθρώπινη διάσταση που κρύβεται στη φτώχεια, στους παρείες, στους τρελούς, στα ρεμάλια, γιατί οι ήρωες του είναι συνήθως έτσι, ή γέροι, απομονωμένοι, διαλυμένοι και όλα αυτά. Ο Μπέλατάρ κινηματογραφεί σαν να ζωγραφίζει επί ώρες τα πρόσωπα των ανθρώπων. Έχει μια σκηνή στο Damnation όπου ξυρίζεται ο ήρωας και επιμένει πάρα πολύ ώρα στον ήχο που κάνει το ξύρισμα, στις ρητίδες. Έχει απογειώσει την Τίλντα Σουίντον, μια ούτως ή άλλως εκπληκτική ηθοποιό, στον άνθρωπο από το Λονδίνο, και επέμενε μια ζωή στη λέξη, στα αγγλικά, όταν συνομιλούσαμε, στη λέξη dignity, και έλεγε ότι τον νοιάζει πάνω απ' όλα η αξιοπρέπεια. Όντως έχει πει στο Τριανόν ότι η διαφορά του με τον Ταρκόφσκι, η μεγάλη διαφορά είναι ότι ο Ταρκόφσκι είναι χριστιανός ορθόδοξος, ενώ εγώ ίδιος, είχε πει ο Μπέλα στο Τριανόν, είμαι άθεος. Και να πούμε ότι είχε ξεκινήσει να σπουδάσει φιλοσοφία, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βαθύτατες φιλοσοφικές γνώσεις. Συνέβη ένα περιστατικό στην Ουγγαρία και δεν του επετράπει να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο. Το περιστατικό είχε να κάνει μια ταινία μικρού μήκους, ραστεχνική Super 8, που έφτιαξε ο Μπέλατάρ όταν ήταν μαθητής ακόμη στο Λύκειο. Και η ταινία αυτή θεωρήθηκε ότι προσβάλλει το καθεστώς και του απαγορεύσανε εν πάση περιπτώσει, να σπουδάσει ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα φιλοσοφία, και είπε, εφόσον προήλθε από τον κινηματογράφο αυτή η απαγόρευση, θα κάνω κινηματογράφο. Κάνει ένα κινηματογράφο βαθύτατα ανθρώπινο και βαθύτατα φιλοσοφικό. Διαβάζω κάποιες σημειώσεις που έχω γράψει για το βιβλίο του Λάζλο Κράσαν Χορχάι. Είναι το δεύτερο που κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Ελπίζω και μάλλον είμαι σίγουρος ότι θα κυκλοφορήσουν και άλλα. Όσοι ξέρουν καλά αγγλικά, υπάρχουν εξαιρετικές μεταφράσεις στα αγγλικά και του Σάταν Τάγκο και όλων των άλλων βιβλίων του που δεν έχουν εκδοθεί στα ελληνικά ακόμη. Εξαιρετικές αγγλικές μεταφράσεις. Οπότε μπορείτε να τα πάρετε. Λοιπόν, Χάος και νόημα είναι ο τίτλος του κειμένου και έχει να κάνει με αυτή τη διαλεκτική. Η χαρτογράφηση του χάους, η μεθοδική προσπάθεια να αναζητηθεί ένα νόημα εκεί όπου όλα τείνουν στον όλεθρο και τον αφανισμό, η στρατηγική αντίσταση στο γενικευμένο παραλογισμό, ιδού τα καθήκοντα των σημαντικών μυθιστοριογράφων που ξέρουν να στοχάζονται πέρα από τα όποια όρια τίθενται από τους ίδιους τους στοχαστές. Όταν τη θύρα την κουρταλεί το έρευος, αισθάνεσαι την ανάγκη να ανάψει ένα κεράκι. Όταν ο μηδενισμός και η βία γίνονται κανόνες, αναζητάς στη ρακένδυτη ανθρωπιά, στα σκοτεινά σοκάκια της απελπισίας και μαθαίνεις να τη φροντίζεις. Όταν η απάνθρωπη ασχήμια και η άσχημη απανθρωπιά δεσπόζουν στην κοινωνία, γυρεύεις, έστω με το φαναράκι του Διογέννη, δύο-τρεις ανθρώπους
που σώζουν την ομορφιά του να είσαι βαθύτατα ανθρώπινο στις πιο αντίξωες συνθήκες. Αυτό επιμένει να κάνει εδώ και 3 δεκαετίες ο μυθιστοριογράφος και στοχαστής Λάζλο Κράσαν Χορχάι, γεννημένος, να πούμε, το 1954 σε μια μικρή πόλη, την Κιούλα της Ουγγαρίας. Αυτό κάνει ήδη από το πρώτο του μυθιστόρημα, το περιλάλλει το Σάταν Τάγκο. Σημειώνουμε ότι είναι γραμμένο το 1985, δηλαδή ο Λάζλο Κράσαν Χορχάι ήταν μόλις 30 χρόνων τότε. Το οποίο μυθιστόρημα το 1994 μετέφερε στην οθόνη ο αΐζος φίλος του και στενός συνεργάτης του, ο Μπελατάρ, γεννημένος το 1955, ένα χρόνο μετά. Η Μελαγχολία της Αντίστασης είναι το δεύτερο μυθιστόρημα του Λάζλο, που επίσης έγινε ταινία από τον Μπελατάρ το 2000 ακριβώς, με τίτλο «Οι αρμονίες του Βερκμάιστερ», αυτό που θα δούμε μετά. Το μετέφρασε, όπως και το «Πόλεμος και πόλεμος», το τέταρτο μυθιστόρημά του, η έμπειρη Ιωάννα Βραμίδου, αποδίδοντας με ασθηματική ακρίβεια τις δεδαλώδεις ρυθμικές φράσεις του, που παραπέμπουν τόσο στην ποιήση του Άλεν Γκίνσμπεργκ, όσο και στα καλλιδοσκοπικά φιλοσοφικά αφηγήματα του Τόμας Μπέρνχαρτ. Μία σημείωση, το «Πόλεμος και πόλεμος», που είναι επίσης ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα, είναι γραμμένο στην κουζίνα του Άλεν Γκίνσμπεργκ, όπου φιλοξενούνταν ο Λάζο και κάνανε παρέα, και άκουγε διαρκώς ραπ και post-punk μουσική όταν το έγραφε, και έχει ένα λόγο πάρα πολύ μουσικό και ασθενικό, πραγματικά. Η Μελαγχολία της Αντίστασης πρόκειται για την ιστορία μιας αποτρόπαιας συνωμοσίας που εξυφαίνει σε μια ανασήμαντη κομμόπολη της Ουγγαρίας, η κυρία Τούντε Έστερ, ένα είδος αχανής Λέδης Μάκμπεθ. Η Έστερ είναι σύζυγος του μουσουργού Γκιόργη Έστερ, είναι μια γυναίκα με τρομακτική ψυχρότητα, ένα εμετικό απολίθωμα που θυμίζει αιμοχαρίς μισθοφόρους του Μεσαίωνα και συμπυκνώνει, σύμφωνα με τον ίδιο τον σύζυγό της, όλα τα θλιβερά και πάσης φύσεως κατορθώματα τα οποία ήταν ικανή να παράξει η κοινωνία της κομμόπολης. Η εν λόγω κυρία Έστερ θέλει να πάρει στα χέρια της τα ενία της εξουσίας και στείλει μια φρικτή προβοκάτσια που οδηγεί στο χάος, στην ανεξέλεγκτη βία, στο φόβο και τον τρόμο, ώστε μετά να επιβληθεί μια φασιστικού τύπου τάξη. Δούριος ύπος για το σχέδιο της Έστερ είναι μια φάλαινα που φτάνει εν είδη τσίρκου και θέαματος στην πόλη. Εδώ να σημειώσουμε ότι είναι ίσως ένας φόρος τιμής που περιποιεί ο Λάζλο Κράσαν Χορχάι σε ένα ολιγοσέλιδο αριστούργημα, ένα καταπληκτικό βιβλίο πραγματικά, σας το συστήνω με όλη την καρδιά, που λέγεται «Φάλαινα» του Πολ Γκαντέν. Έχει μεταφραστεί άριστα από τη Βάνα Χατζάκη, είναι σε εκδόσεις Άγρα και είναι ένα βιβλίο 60 σελίδων, όπου μια φάλαινα φτάνει σε ένα, πάλι σε μια ακτή και οι άνθρωποι παθαίνουν διάφορα. Ένα εξαιρετικό βιβλίο πραγματικά. Πολ Γκαντέν, «Η φάλαινα». Η έλευση του κήτους προκαλεί ανησυχία, καθώς συνοδεύεται από ένα τσούρμο προβοκάτορες, τραμπούκους και καθάρματα που θα σπείρουν τον ιό της βίας. Οι κάτοικοι πανικοβάλλονται, στα βλέμματά τους απλώνεται ένα τερατώδες κενό, στην πόλη απλώνεται μαζί με τη βία και λόγω της βίας μια ερημική σιωπή εγκατάληψης και κάθε σημασία μοιάζει να εκμυδενίζεται. Επικρατεί ένα απίστευτο σκηνικό grand guignol, όπου κάθε λογική τάξη, κάθε ορθολογική σκέψη είχαν χάσει την ισχύ τους. Τελευταία φράση είναι από το βιβλίο, σελίδα 174. Μοναδικές ανάσες λογικής και ευαισθησίας στο χάος του παραλογισμού και της κτηνοδίας είναι ο αφοσιωμένος στη μουσική γυραιός κύριος Έστερ και ο αλαφροίσκιωτος 35χρονος ταχυδρομικός διανομέας Γιάννος Βάλουσκα, που πασχίζουν καθένας με τον τρόπο του να κατανοήσουν το ακατανόητο, να οργανώσουν τη μελαγχολία της αντίστασής τους απέναντι στην γενικευμένη αποσάρθρωση, να γατζωθούν από την τελευταία αυταπάτη της μουσικής αντίστασης. Το σημειωματάριο ενός τραμπούκου δείχνει ανάγλυφα τη φρίκη της βαναυσότητας που μοιάζει άσκοπη και ότι έχει ένα σκοπό, την αρπαγή, το σφετερισμό, την επιβολή, την κυριαρχία. Πρόκειται για ένα κείμενο που δείχνει την εκ μέρους του Κράσαν Χορχάι βαθιά κατανόηση του μεθοδευμένου και σκεμμένου ξεσπάσματος της βίας, ώστε να προκληθεί το χάος που θα οδηγήσει αναπότρεπτα στη φασιστική επικυριαρχία. Στο σημειωματάριο αυτό, μια ρητορική μίσους εκθιάζει τον, εισαγωγικά, ανελαίει το παλμό καταστροφής και θανάτου των προβοκατόρων, που όπως συμβαίνει όταν οι άνθρωποι γίνονται μάζα και άθυρμα κακόβουλων εξουσιαστών, πάβουν να σκέπτονται και μετατρέπονται πλέον σε ένα μόνο σώμα, ένα μόνο βλέμμα, μία μόνο δύναμη, ένα μόνο όργανο. Διαβάζω τώρα από το σημειωματάριο που παραθέτει ο Λάζλο.
Τίποτα πια δεν μπορούσε να ικανοποιήσει τη νέα μας απελπισμένη, τραγικά συνείδητη μανία. Διαβάζουμε, άδικα ψάχναμε γιατί δεν βρίσκαμε. Διαβάζουμε. Άδικα ψάχναμε γιατί δεν βρίσκαμε πια κανένα αντικείμενο για την αηδία και την απελπισία μας. Με μια ξέφρενη μανία ριχνόμασταν σε ό,τι μας προσφερόταν. Σπάζαμε βιτρίνες, κάναμε λιώμα ό,τι κινούνταν. Παραβιάσαμε με κουρτινόξυλα και σιδερένιες μπάρες ό,τι δεν κινούνταν. Μετά, αφού ποδοπατήσαμε τα αγνώριστα υπολείμματα από τα πιστολάκια μαλλιών, σαπουνιών, ψωμιού, παλτών, ορθοπαιδικών παπουτσιών, κονσερβών, βιβλίων, βαλιτσών και παιχνιδιών, είχαμε αναποδογυρίσει όλα τα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα κατά μήκος του πεζοδρομίου, είχαμε αποσπάσει βία τις ελληνικές επιγραφές, είχαμε καταλάβει και λαιλατήσει το τηλεφωνικό κέντρο. Είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο. Είναι συγκλονιστική πραγματικά η κινηματογράφηση αυτού του ξεσπάσματος της βίας από τον Μπελατάρ, θα το δείτε, είναι κάτι συγκλονιστικό. Ο Γιάννος Βάλουσκα είναι πλασμένος από τον Κράσαν Χορχάη σαν ένας εν Χριστώ αλλός, ένας εκ νέου επίκαιρος ντοστογευσκικός Λέων Νικολάγεβιτς Μίσκιν, για όσους έχουν διαβάσει τον Λίθιο Ντοστογεύσκη, ένα αριστούργημα που πρέπει να διδάσκεται από την πρώτη δημοτικού, ένας συγκερινός μας κερουακικός Σαρ Παραντάις, από το μυθιστόρημα του Jack Kerouac on the Road, στο δρόμο, που μοιάζει να αρνείται, έστω αδύναμα και ατελέσφορα, τη μόλυνση του μίσους, τη δεσποτεία της διαφθοράς, την κόλαση του κακού. Σε έναν κόσμο στον οποίο ακόμα και τα μικρά παιδιά ενδίδουν στην παράνοια, θα το δείτε αυτό στην ταινία πάλι, ενδίδουν στην παράνοια και τη βία, όπως συμβαίνει με τα βλαστάρια ενός διεφθαρμένου αστυνομικού συνωμότη στο μυθιστόρημα, και όπως συμβαίνει επίσης, και σας το συστήνω ανεπιφύλακτα, στην ταινία «Λευκή κορδέλα» του Μιχαήλ Χάνεκε, καθώς και στο σύντομο μυθιστόρημα «Εκτός ελέγχου» του Μπάλαρντ. Επίσης εκδόσεις Άγρα, γι' αυτό ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα. Χρειαζόμαστε κατεπηγόντως ενήλικες, όταν συμβαίνουν αυτά, δηλαδή όταν και τα παιδιά γίνονται βία μουρόχαυλα, χρειαζόμαστε κατεπηγόντως ενήλικες που να διαθέτουν την ευεργετική ιδίτητα ενός άδολου παιδιού. Ο συγγραφέας, όπως όλα τα μυθιστορήματα, αντιπαραθέτει το έστω φθαρμένο μεγαλείο της τέχνης στη βαναυσότητα, τον έστω απεγνωσμένο στοχασμό στην παράλυση και την κατάλυση της λογικής, την ψύχα της ψυχής και την ευγένεια της ευαισθησίας στα κρόταλα και τους σιδερολοστούς της αναισθησίας. Αντιπαραθέτει, όπως μεγαλοφιώς κάνει στις τελευταίες σελίδες του τελευταίου κεφαλαίου, τη μελέτη θανάτου στον ίδιο το θάνατο. Είναι αυτό που ο Θόδωρος με επιστημονική ιατρική ακρίβεια περιγράφει την αποσύνθεση. Χρησιμοποιεί ιατρικούς όρους για να περιγράψει την αποσύνθεση, βέβαια και τη βιολογική του σώματος, αλλά μεταφορικά και την κοινωνική αποσύνθεση. Χρησιμοποιεί εδώ ο Λάζλο μία ακρεφνώς ιατρική ορολογία για να περιγράψει τη διαδικασία της φθοράς, το αποτρόπαιο αλλά αναπότρεπτο έργο των βιολογικών αποδομητικών παραγόντων που κατατρώγουν το σώμα. Σε όλες τις προηγούμενες σελίδες έχει περιγράψει συνταρακτικά τους κοινωνικούς αποδομητικούς παράγοντες που κατατρώγουν το νου, την ψυχή, τη λογική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω κάτι που το αρθυμήθηκα αυτό που είπε ο Ίκαρος. Καθαρά πραγματολογικό, δηλαδή, ότι ο Βερκμάιστερ είναι υπάρχει το πρόσωπο, έτσι, ένας 17ο αιώνα Γερμανός, και συνθέτης ήταν και οργανοκατασκευαστής και θεωρητικός, ο οποίος έφτιαξε μια θεωρία της αντίστοιξης που επηρέασε και τον Μπαχ. Είμαστε στη σκηνή που αναφέρεται στην ταινία, ακούμε και Μπαχ. Δηλαδή είναι, και είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό πράγμα, γιατί η ταινία έχει να κάνει ακριβώς με αυτό, δηλαδή με την τάξη και το χάος. Ότι πώς μπορεί να προσπαθείς να βάλεις τάξη σε ένα πράγμα το οποίο δεν έχει. Και θυμήθηκα επίσης εδώ ένα κομμάτι πάλι πολύ μικρό, μια πρόταση σε αυτό που είπες για το σώμα, πόσο σημαντικό είναι αυτό. Στην ερώτηση για το Μάκβεθ που του κάνει ο δημοσιογράφος, απαντάει ο Μπελατάρ ότι τι προσπαθήσατε να κάνετε μέσα σε αυτό το Μάκβεθ και το Σέξπιρ, οι οποίοι είναι εξαντικειμένοι οντολογικοί, οικουμενικοί, παγκόσμιοι αιώνοι, ό,τι άλλο θέλετε. Τι βρήκατε εσείς μέσα σε αυτό το σύμπαν? Προσπαθήσαμε πάντα να παραμείνουμε αυστηρά γήινοι, σαρκικοί, αυτό που ακριβώς είπε ο Ίκαρος. Άλλωστε, βλέποντας τις ταινίες μας, δεν θα μπορέσεις να βρεις εξαιρέσεις σε αυτό το κανόνα. Πάντα λέγαμε ότι πίσω και από τα πιο μεγάλα πράγματα βρίσκονται τα πιο χυδαία κίνητρα. Συμφέροντα, σεξ, δίψα για εξουσία, χρήματα κλπ. Να ρωτήσει κάποιος ή να δώσουμε τους ειδικούς να απαντήσουν. Την
Την ταινία θέλω να το ξέρω. Αλλά αν σηκωθούμε δεν ξανακαθόμαστε. Οπότε αν θέλει κάποιος να ρωτήσει, ρωτάει. Παρακαλώ. Είναι σαφέστατα πολιτικό το μυθιστόρημα, αλλά είναι με την πιο βαθιά, την πιο ακριβή, με την έννοια πολύτιμη, έννοια του όρου πολιτικός. Δηλαδή, όταν προβαίνει σε μια τέτοια, με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, ανάλυση μιας κοινωνίας που είναι φθαρμένη, και μάλιστα το πιο ανατριχιαστικό είναι κάποια στιγμή ότι επικρατεί σιωπή στην πόλη, που είναι ό,τι χειρότερο. Ο Μπέλατάρ το έχει βγάλει καταπληκτικά στην ταινία. Ξαφνικά υπάρχει μια βουβαμάρα, ένα πάγωμα. Και το ότι προβάλλει ταυτοχρόνως τον άνθρωπο, γιατί πολλές πολιτικές ταινίες τον άνθρωπο τον αφήνουν λίγο στην άκρη ή τον χρησιμοποιούν σαν είναι πλακάτο ο άνθρωπος. Εδώ και ο Μπελατάρ και ο Λάσλο, Κρασαχορκάι, επιμένουν τρομερά στις ανθρώπινες διαστάσεις. Επίσης, το ότι έχει μια τρομερή αρμονία μορφής και περιεχομένου, δηλαδή διαβάζω τώρα ένα μυθιστόρημα το οποίο σαν λογοτεχνία είναι για πέταμα, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον το Αμελάλ για τη σύγχρονη Γαλλία. Είναι γραμμένο στο πόδι. Ως λογοτεχνία είναι, θα ξεχαστεί σίγουρα σε 2-3 τέρμινα. Ο Λάσλο, όπως και ο Μπέλατάρ, επιμένουν στο ότι η μορφή και το περιεχόμενο αλληλένδετα. Εξού και κάνουν έργα τα οποία είναι φαινομενικά δύσκολα, καθόλου δύσκολα κατ' εμέ, και τα οποία επιμένουν πάρα πολύ στην παραμικρή λεπτομέρεια, τιμούν τον άνθρωπο. Δηλαδή, μπορεί να κινηματογραφήσει ο Μπέλατάρ μία ρητίδα ή ένα τοίχο, θαρμένο τοίχο, επί ώρες ολόκληρες, ατελείωτες, ώρες όχι φιλμικές, έτσι. Επιμένουν πάρα πολύ στην ανθρώπινη διάσταση. Δηλαδή, ναι μεν η κοινωνική ανατομία, ναι μεν το πολιτικό, αλλά το πολιτικό και το ανθρώπινο είναι απολύτως συνδεδεμένα. Και το πρώτο-τελευταίο του βιβλίο, το οποίο το διάβασα στα αγγλικά, είναι γραμμένο σχεδόν με την ακολουθία Φιμπονάτσι, δηλαδή μια ιστορία, η δεύτερη ιστορία εμπεριέχει και την πρώτη, η τρίτη εμπεριέχει και την πρώτη και τη δεύτερη. Και πάει λέγοντας, είναι βασισμένο σε έργα τέχνης. Μιλάει για την Ακρόπολη, γιατί έχει επισκεφθεί αυτά τα μέρη και συνθέτει ένα μυθιστόρημα καταπληκτικό από ιστορίες μεμονωμένες, που σε κάθε ιστορία πρωταγωνιστεί η σχέση ενός ανθρώπου μεμονωμένου με ένα τεράστιο έργο τέχνης. Σαν να λέει διαρκώς ότι, να πω κάτι που, μια τάκα που έλεγα παλιά, ότι δεν έχει δικαίωμα να κάνεις επανάσταση, αν δεν έχεις διαβάσει τα πάντα του Τόμας Μαν. Το είχα πει έτσι σε ένα μπαρ συζητώντας με φίλους επαναστάτες, και λέω, δεν έχεις δικαίωμα να επαναστατήσεις εάν δεν περάσεις από αυτά. Και αυτή η τετράδα, δηλαδή και ο Μίχαηλ Βιχ, που είναι μια τρομακτική προσωπικότητα, ήρθε στην Ελλάδα στο θέατρο Σφενδόνη και έπαιξε μουσική, μίλησε και για τον Μπέλατάρ και για το έργο του. Ο Βιχ, ο Μπέλατάρ, ο Λάσλο και η Αγνιές, που δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά της τώρα, η σύζυγος του, βοήθησέ με. Αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι έχουν επιμείνει σε αυτή τη διαλεκτική, πολιτικό-ανθρώπινο, πολιτικό-ανθρώπινο, διαρκώς. Αλλά ήθελα να πω ότι, ξέρετε, η έννοια πολιτική είναι λίγο, το επίθετο είναι λίγο παρεξηγήσιμο. Δηλαδή, συχνά περιορίζει, ενώ καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που θέλετε να πείτε και συμφωνώ απόλυτα, ειδικά στο πόλεμο και πόλεμο το ένιωσα πάρα πολύ έντονο, ότι είναι πολύ βαθιά πολιτικό αυτό. Συνήθως περιορίζει το εύρος είτε μιας ταινίας είτε ενός λογοτεχνικού έργου. Δηλαδή, ας πούμε, έντονα πολιτικός είναι ο Ken Loach, ας πούμε, στην τελευταία του ταινία, Daniel Blake. Μιλάει για πολύ συγκεκριμένα πολιτικά πράγματα μιας πολύ συγκεκριμένης εποχής. Αυτό που κάνουν ο Κρασαχορκάι με τον Μπέλατάρ είναι ότι μιλάνε για την κοινωνία, για τον άνθρωπο, για την ιστορία ταυτόχρονα, όπως κάνουν, ας πούμε, οι μεγάλοι τραγικοί, την ίδια στιγμή, με πολύ συγκεκριμένο χώρο και χρόνο και ταυτόχρονα με πολύ αφηρημένες διαχρονικές αναπάντητα ερωτήματα, έννοιες δηλαδή που δεν θα σταματήσουν ποτέ να απασχολούν τον άνθρωπο. Αυτό είναι που ξεφεύγει από την πολιτική. Αλλά στην πραγματικότητα, τελικά το πιο επίγον πολιτικό ερώτημα είναι αυτά που θέτουν αυτοί και δεν απαντάνε ακριβώς, αλλά ρωτιούνται, όπως κάνουν όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες, κατά τη γνώμη μου. Και μία σημείωση ότι
Είναι χαρακτηριστικό και θα το δείτε τώρα στην ταινία ότι εάν δεν προσέξει κανείς κάποια αυτό που λέμε στη λογοτεχνία πραγματολογικά στοιχεία, δηλαδή ένα Volkswagen Scarabeo ή ένα καινούριο μηχάνημα ή πράγματα που καταλαβαίνεις ότι είναι σύγχρονα, νομίζω ότι είσαι χαμένος στον χρόνο. Δεν ξέρεις αν είναι στο 19ο αιώνα, στον 20ο, στο 17ο. Και στα βιβλία του Κράσα Χορχάη και στις ταινίες του Μπελατάρ, επειδή είναι τόσο τρομερή και αξιέπαινη η επιμονή στον άνθρωπο, χάνεις τον χρόνο. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Δηλαδή, νομίζω ότι θα δείτε και εδώ ότι δεν καταλαβαίνεις ακριβώς πού βρισκόμαστε χρονικά, παρά μόνον εάν προσέξουμε τα αντικείμενα τα οποία παρελάβουν στην ταινία ή στο μυθιστόρημα. Να απολαύσετε την ταινία. Πάμε. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.